Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε εις βάρος της 31χρονης, η οποία μαχαίρωσε τον 33χρονο σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ατύχημα φαίνεται πως χαρακτηρίζει το επεισόδιο στη μικρή Βόλβη με τη μαχαιριά στο σύζυγό της, η 31χρονη. Η Καλάτσα μου υποστηρίζει ότι ήταν τυχαίο γεγονός ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος εκεί της υπόθεση και ότι σε μια στιγμή που βρισκόταν στο πανηγύρι του κορφού τους έγινε αυτό το ατύχημα. Δεν ήταν καμία διαφορά μεταξύ τους για να αποκριθεί κάτι κακό από τον άνθρωπο. Βέβαια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, υπάρχουν μάρτυρες που ισχυρίζονται πως είχε προσχεδιάσει την επίθεση. Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής μετά τη γιορτή της Λιπαριάς που έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Η κατηγορούμενη είχε διένεξη με τον 33χρονο και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο θώρακα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Βόλβη σε υπαίθριο χώρο. Ο σύζυγός της διακομίθησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην τρίτη ΜΕΘ του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, η κατηγορούμενη είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία τον Φεβρουάριο του 2022.